Καταρχά, πρέπει να συζητήσουμε τι αιτίε που γεννάνε την ακρίβεια, που είναι ευλογό ότι όντω είναι βασικό ζήτημα που στενάζει ο λαό, τα λαϊκά νοικοκυριά, οι λαϊκέ οικογένειε. Και δεν μπορούμε να συζητήσουμε για αυτή χωρί να συζητήσουμε για την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που φουντώνει, που ρίχνει λάδι στη φωτιά τη ακρίβεια και βρίσκεται πίσω από, από τι αιτίε που είναι στην ουσία ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ανάπτυξη αλλά για τους λίγους, για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομήλων οι οποίοι Στου οποίου μάλλον δεν παίρνουν κανόνε, η αλήθεια είναι, γιατί ακούγεται και, και για την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, ε, δεν βάζει κανόνε στα κέρδη του. σα-ίσα αυτέ βάζουν κανόνε στην κερδοφορία του και αυτού υπηρετεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που στην καρδιά τη είναι η ελευθερία κίνηση κεφαλαίο εμπορευμάτων και γι' αυτό το λόγο μπορούν να ευοκατεβάζουν τι τιμέ για να θωρακίσουν αυτά τα κέρδη. Να, αλλά πώ μπορείτε να παλέψετε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δοθεί μια λύση στο θέμα τη ακρίβεια. Ναι, θα πω Ήθελετε γιατί όντω είναι ναι. όντω, γιατί. Ε, Καταρχάς πέρα από αυτό μιλάμε για ε, κομμάτι της ακρίβειας είναι η μισθή η χαμηλή μισθή ε, η κατάρριξη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ε, που ε, μέσα από τους, οι εργαζόμενοι με την πάλη τους μπορούν να επιβάλλουν και να τσακίσουν όλο αυτό το αντεργατικό πλαίσιο να επιβάλλουν δηλαδή αυξήσεις σε μισθούς συντάξεις. Ήδη γίνονται μια σειρά κινητοποιήσεις Υπό αυτή την κατεύθυνση, στου εργαζόμενου και στι απεργίε, για παράδειγμα, στη γραμμή του μετρό, 12 μέρε απεργίε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα, 12 μέρες Οπότε, συνεπώ, και ταυτόχρονα, να βάλω και μια άλλη πλευρά, ενάντια. Και σε μια σειρά ζητήματα, στι δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ματωμένα πλεονάσματα που όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν. Μιλάμε για 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τη δική μα φορολογία, την ίδια ώρα που οι φορολογιστέ και οι τραπεζίτε απολαμβάνουν εφοραπαλλαγέ. Μιλάμε και φυσικά για την κατάργηση των άμεσων και έμεσων φόρων, όπω του ΦΠΑ στα πλατεία τη κατανάλωση κτλ., τα οποία. Ε, Κατά τα οποία όντω είναι συμφωνημένα και με τα υπόλοιπα κόμματα και έχουν τη σφραγίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να βάλω και την εξή πλευρά: χρειάζεται, γιατί πρέπει να μιλάμε και για τι πολεμικέ δαπάνε, που είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. 8 δισεκατομμύρια ευρώ δίνουμε στον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή, για mm -hmm. αυτέ που δεν έχουν καμιά σχέση με την άμυνα τη χώρα, την ώρα που ε, κοινωνικέ ανάγκε, όπω υγεία παιδεία, εμπορευματοποιούνται και υπάρχουν ελλείψει. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα συνήθω δεν μιλάτε για τον εαυτό σα, αλλά ω πρόσωπο θέλετε και ω πρόσωπο να ψηφιστείτε. Το δικό σα το όραμα ποιο είναι. Σε ποιον τομέα θέλετε να παλέψετε, γιατί θέλετε να αγωνιστείτε. Εντάξει, ψυχολογικά θα μιλήσω όντω. Mm -hmm. γιατί... Ωστόσο και εσεί προσωπικά τι μπορείτε να προσφέρετε Εντάξει, με τις τι είμαστε... δικέ σα γνώσει. Ναι, είμαστε εκεί ούτω ή άλλω όλοι υποψήφοι του ΚΚΕ. Ενιαία παλεύουμε και εκφράζουμε προφανώ την πολιτική του ΚΚΕ που αφορά και εκφράζει τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και στο Ευρωκοινοβούλιο και έξω από αυτό και θα εξηγήσω, γι' αυτό έχει και σημασία αν θέλετε να πάει όσο πιο ψηλά το ΚΚΕ και στις ευρωεκλογέ. Mm. Και εκεί πέρα λοιπόν που παίρνονται όλες αυτές οι αντιλαϊκές αποφάσεις ε, που βρίσκονται πίσω όλες οι οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πίσω από κάθε πρόβλημα που βιώνει mm. ο λαός και η νεολαία στην Ελλάδα γιατί Αυτά ψηφίζουν και συνδιαμορφώνουν τα κόμματα τη Νέα Δημοκρατία του Πάσου και του ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων που συμφώνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί και έρχονται εδώ και τα ψηφίζουν και γίνονται αντιλαϊκοί νόμοι. Και φυσικά το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσει ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ούτε από τα λόμπι και τα επιχειρηματικά συμφέροντα και μπορεί να αποκαλύπτει το τι γίνεται στι Βρυξέλλε και φυσικά να οργανώνει την αντεπίθεση του λαού, των εργαζομένων απέναντι σε όλα αυτά εκεί που πραγματικά, δηλαδή στου εργατικού λαϊκού αγώνε που κι αν που μπορούμε να πάρουμε mm -hmm. και φυσικά να σπάσουμε στην πράξη, να ανατρέψουμε όλη την, ε, όλη την Ο δικό σας πολιτική. Ο πολιτικό σα τομέα αρμοδιότητα, γιατί πάντα σε κάτι είμαστε λίγο περισσότερο γνώστε, λίγο yeah. καλύτεροι. Yeah. Καλύτερο. Προσωπικά είμαι μηχανολόγο, μηχανικό και στο διοικητικό συμβούλιο τη Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδο. Mm -hmm. Δηλαδή, μαζί με μια σειρά προφανώ άλλε γυναίκε παλεύουμε για τη γυναική ισοτιμία και χειραφέτηση και συνολικά το ΚΚΕ Δηλαδή, ενάντια, αν θέλετε, και επειδή μιλάμε για ευρωεκλογέ και στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση που λογαριάζει με τη λογική του κόστου τα αναγκαία μέτρα προστασία για τι γυναίκε απέναντι στην πολυμορφη βία, γιατί υπόθηκε λέω, ας πούμε, και αυτό το σοβαρό ζήτημα για τη βία κατά των γυναικών. Συνεπώ, σίγουρα ακόμα και για αυτά τα ζητήματα, για τι γυναίκε και για τα μέτρα προστασία και στήριξή του, η Ευρωπαϊκή Ένωση και, τον... και δεν είναι η λύση του προβλήματο, αλλά μέρο του. Λοιπόν, οπότε για όλα αυτά. Ε, καλούμε τον κόσμο να ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ για να είναι εκείνο δυνατό την επόμενη μέρα. Γιατί κουκουέ δυνατό. Ε, γιατί ο κόσμος πρέπει να στείλει μήνυμα καταδίκης και αντεπίθεσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση της εκμετάλλευσης των λίγων των πολέμων της ακρίβειας και φυσικά απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Που υλοποιεί αυτή την πολιτική και των υπόλοιπων χορηγών τη που ενισχύουν και εδώ θα είναι την επόμενη μέρα. Για να μην έχει το πράσινο φω ε, για να ενισχύσει αυτή την πολιτική, να συνεχίσει και φυσικά να στείλει μήνυμα αισιοδοξία και ελπίδα και στον λαό τη Ελλάδα και φυσικά στους λαού τη Ευρώπη με ισχυρό ΚΚΕ.